σας! Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο περί πίεση μαλλιών. Όταν βιαζόμαστε, τι μπορούμε να κάνουμε για να βγούμε έξω κούκλες. Κάτι τέτοιο λοιπόν. Σήμερα θα σας δείξω ποια προϊόντα χρησιμοποιώ εγώ για να λουστώ, για ένα γρήγορο έτσι λούσιμο. Και τι κάνω μετά αν θέλω να βγω γρήγορα έξω και δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Αλλά παρόλα αυτά θέλουμε να είμαστε και κούκλες κοκέτες και να βγούμε έξω και να είναι τέλεια τα μαλλιά μας. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο γιατί θα έχουμε και έναν σούπερ τεράστιο διαγωνισμό. Σε περίπτωση που είμαστε χάλια, το μαλλί μας είναι πάρα πολύ λαδωμένο και βιαζόμαστε πάρα πολύ, αλλά δεν γίνεται να βάλουμε dry shampoo, πρέπει να λουστούμε. Θα λουστούμε παιδιά, δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά αντί να χρησιμοποιήσω μάσκα μαλλιών, θα χρησιμοποιήσω μόνο shampoo και conditioner. Πιστέψτε με, τα δύο συγκεκριμένα προϊόντα, ειδικά το conditioner, είναι τόσο καλό όσο θα έβαζες και μία μάσκα. Αλλά όταν βιάζεσαι, είπαμε, βάζεις μόνο conditioner. Τα συγκεκριμένα προϊόντα που χρησιμοποιώ εγώ είναι η νέα μάρκα περιποίησης μαλλιών της Vatskoff και είναι η Nature Moments. Και έχω να σας δείξω τη συγκεκριμένη, εγώ αυτή χρησιμοποιώ. Είναι με λάδι ελιάς και aloe vera. Και είναι κατά της ψαλίδας. Εγώ από τότε που έκανα όμπρε έχω αρκετά μεγάλο πρόβλημα με την ψαλίδα μου. Γενικά είναι λίγο κατητραμμένα τα μαλλιά στις άκρες, οπότε χρειαζόμουν κάτι έτσι να τα σώσουμε λίγο. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι η συγκεκριμένη μάρκα Nature Moments δεν έχει σιλικόνες, δεν έχει τεχνητά χρώματα και είναι με 100% φυσικής προέλευσης συστατικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα πλέον, θέλω να το κυνηγάω και να το προσέχω αυτό. Οπότε νομίζω ότι αυτά τα δύο προϊόντα είναι τα ιδανικά γιατί είναι και πάρα πολύ οικονομικά, μπορείτε να τα βρείτε στο σούπερ μάρκετ και παντού. Επίσης υπάρχουν και άλλα προϊόντα Nature Moments που είναι αυτό εδώ πέρα με τη λεβάντα για όγκο και πυκνότητα. Έχουμε αυτό εδώ πέρα που θα κερδίσετε και στο διαγωνισμό στο τέλος. Είναι με ελιξίριο μελιού και έλαιος οίκου. Είναι για θρέψη και δύναμη και υπάρχει και conditioner στο συγκεκριμένο. Είναι αυτό εδώ πέρα. Έχουμε άλλο ένα για βαμμένα μαλλιά το οποίο έχει μέσα sunflower oil και raspberry. Μυρίζει καταπληκτικά αυτό. Και το τελευταίο που είναι για επανόρθωση και ενυδάτωση που έχει argan oil και macadamia oil. Αφού λούζομαι λοιπόν θα σας πω ένα tip. Όχι για να κάνετε πιο γρήγορα το λουσιμό σας, αλλά για να μην καταστρέψετε τη ρίζα των μαλλιών. Δεν ξύνουμε το κεφάλι μας έτσι, γιατί γίνεται πολύ χειρότερα. Σε περίπτωση που έχετε ξηροδερμία, θα βγει ξηροδερμία περισσότερο. Σε περίπτωση που έχετε λιπαρότητα, όσο ξύνετε, θα βγει περισσότερο λάδι από τα μαλλιά σας. Οπότε όχι, δεν το θέλουμε αυτό. Αυτό που κάνουμε είναι μασάζ στο κεφάλι μας, έτσι με τις παλάμες, όσο γελίο και να σας ακούγεται, δεν κάνουμε έτσι αυτό το πράγμα, είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε. Και αφού έχω λουστεί λοιπόν με το σαμπουάν μου και έχω βάλει και το conditioner μου, αυτό το συγκεκριμένο conditioner μου αρέσει γιατί δεν θέλει ούτε ένα λεπτό για να δράσει. Πραγματικά λέει ότι το βάζεις, το ξεβγάζεις και τα μαλάκια σου είναι πάρα πολύ απαλά. Πιστέψτε με, όντως γίνονται απαλά. Επίσης μυρίζει και καταπληκτικά και το καλύτερο απ' όλα είναι ότι το άρωμα του σαμπουάν μένει στα μαλλιά. Οπότε φαντάζομαι πως θα είναι με το raspberry. Θέλω να το δοκιμάσω οπωσδήποτε. Αφού έχω λούσει λοιπόν τα μαλλιά μου, τα στεγνώνω αναγκαστικά με το πιστολάκι. Εγώ όταν έχω χρόνο, να σας πω την αλήθεια, τα αφήνω να στεγνώσουν φυσικά γιατί και αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Αλλά επειδή δυστυχώς, όπως σας είπα, δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να τα στεγνώσουμε με το πιστολάκι. Πριν όμως τα στεγνώσουμε με το πιστολάκι, φυσικά τα έχουμε χτενίσει καλά τα μαλάκια μας. Και ένα tip για το πιστολάκι είναι να κρατάτε πάντα το πιστολάκι από πάνω, από ψηλά, όχι από κάτω. Αυτό που κάνουν μερικοί να σκύβουν και να στεγνώνουν τα μαλλιά τους σκυφτεί είναι ό,τι χειρότερο μπορείτε να κάνετε και είτε πολύ περισσότερο τα μαλλιά. Αφού τα στέγνωσα τα ξαναχτενίζω και θα πάρω το ισιωτικό μου. Δεν θα κάτσω να τα ισιώσω ούτε να κάνω μπούκλες. Αλλά αν θέλετε να δείτε πώς κάνω μπούκλες εγώ με το ισιωτικό μου, πείτε μου κάτω στα σχόλια, ίσως το κάνω σε κάποιο άλλο βίντεο. Παίρνω το ισιωτικό μου λοιπόν και στριφογυρίζω τα μαλλιά μου από την έξω πλευρά του προσώπου μου για να κάνει αυτό το κυματιστό, το σπαστό, αλλά παράλληλα φυσικό και όμορφο. Αυτό μου αρέσει να κάνω εμένα γιατί είναι και πιο έτσι ρομαντικό και δεν φαίνεται ότι είσαι αχτένιστη, φαίνεσαι κούκλα. Αφού το έχω κάνει αυτό σε μερικές τούφες, σε όσες περισσότερες μπορώ και προλαβαίνω, θα ισιώσω λίγο τις άκρες των μαλλιών μου για να μην είναι έτσι άγριες και ατιμέλητες και πάει μία τριχούλα από εδώ και άλλη τριχούλα από εκεί. Εγώ ισιώνω πάντα και τις άκρες μου. Αφού λοιπόν έχω φτιάξει και τη φράτζα μου και τα πάντα και νομίζω ότι είμαι
τέλεια. Παίρνω τη λάκ μου και εγώ συγκεκριμένα έχω να σας δείξω την Go To Be Glam Force. Αυτή εδώ πέρα την υπέροχη συσκευασία. Πείτε μου, δεν είναι καταπληκτική? Ναι, είναι καταπληκτική, το ξέρω. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο με τη συγκεκριμένη λάκ είναι ότι δεν κολλάνε καθόλου μα καθόλου τα μαλλιά. Πραγματικά τα νιώθεις τόσο ανάλαφρα, μπορείς να κουνήσεις το οτιδήποτε χωρίς βέβαια να χαλάνε. Κρατάει πάρα πολύ, έως και 48 ώρες. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι με τη συγκεκριμένη λάκ έχω παρατηρήσει ότι τα μαλλιά μου δεν φριζάρουν. Πραγματικά πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνετε σε καταστήματα ομορφιάς, πάρετε αυτή τη λάκ και θα με θυμηθείτε. Αφού έχω ψεκάσει λοιπόν τη λάκ μου σε όλο το μαλλί, θα πάω στις άκρες με το Go To Be Glam Force Shine Wax, αυτό εδώ πέρα. Δείτε και αυτό στη συσκευασία. Υπέροχο. Είναι το πρώτο κερί για γυναίκες. Ναι, καλά ακούσατε, το χρειαζόμαστε και εμείς. Οπότε αυτό που έκανα είναι να πάρω μια πάρα πολύ μικρή ποσότητα, να το λιώσω στα δάχτυλά μου και να βάλω στις άκρες των μαλλιών μου, ώστε να είναι πιο ευθεία, σαν καρφιά ένα πράγμα. Ειδικά σε μαλλιά που έχουν μύτες, παιδιά, αυτό είναι ό,τι πρέπει. Ό,τι έχει περισσέψει λοιπόν στα μαλλιά μου, το περνάω και στην φράτζα μου για να κάτσει και αυτή καλύτερα. Και κάπως έτσι λοιπόν εγώ φτιάχνω τα μαλλιά μου, λούζομαι έτσι γρήγορα, γιατί έχω κάπου να πάω και δεν μπορώ, παιδιά, να είμαι με χάλια μαλλί, ούτε να πιάσω τα μαλλιά μου κότσο, ούτε τίποτα. Πρέπει να τα προσέχουμε αυτά. Αν και έχουμε λίγο χρόνο, πρέπει να προσέχουμε. Αφού σας έδειξα όλη τη διαδικασία που φτιάχνω τα μαλλιά μου, τώρα είστε έτοιμοι να πάμε στο διαγωνισμό. Πιστεύω ότι είστε, γιατί είναι τέλειος ο διαγωνισμός. Θα έχουμε 5 νικητές που θα κερδίσουν 4 προϊόντα. Θα κερδίσετε ένα σαμπουάν με ελιξίριο μελιού και έλαιος οίκου και ένα conditioner, όπως και την Glam Force Lac και το wax από Glam Force το ίδιο. Για να λάβετε μέρος λοιπόν, θα πρέπει να έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε σχόλιο με το hashtag giveaway μαζί με το σχόλιο σας. Μπορείτε να μου πείτε ό,τι θέλετε μαζί με το hashtag giveaway για να καταλάβω ότι θέλετε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Αυτά λοιπόν από μένα, περιμένω τα σχόλιά σας, περιμένω να μου πείτε εσείς τι κάνετε όταν βιάζεστε, πιάνετε τα μαλλιά σε σκοτσίδα, βάζετε dry shampoo, τι κάνετε. Εγώ προτιμώ να λούζομαι όπως είδατε. Οπότε ναι, αυτά από μένα, φιλάκια πολλά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο και μην ξεχνάτε ότι ανεβαίνει βίντεο κάθε Τετάρτη και Σάββατο. Φιλάκια πολλά, μουα, γεια σας!